Σε υποχρεώνω και. Έλα τώρα, σταμάτα, μην αρχίσει πάλι τα ίδια. Τα είπαμε αυτά. Αν δεν είσαι καλό, δουλειά δεν έχει. Αν και ο πατέρα μου έχει δώσει πολλέ ευκαιρίε. Δεν είναι καθόλου έτσι όπω το παρουσιάζει η Λαμπύρη. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο και είμαι περήφανη γι' αυτό. Κι εγώ θα είμαι περήφανο αν ήμουν στη θέση σου. Γιατί θέλει να μάθει το όνομά του, τι έχει στο μυαλό σου? Να βρω αυτόν τον Άγγελο Πρέκα πριν τον βρει η Λαμπύρη. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι να ηρεμήσει η μάνα σου. Να βρει τη γαλήνη ψυχή τη, γιατί πέρασε τόσα πολλά. Κι εγώ το ίδιο θέλω, παπά. Αλλά νιώθω ότι όσο η Μαρίνα την επηρεάζει, δεν θα ηρεμήσει. Γι' αυτό σκέφτομαι. Μήπως είναι καλύτερα να βρούμε έναν άλλο δικηγόρο. Σε ρώτησα τι κάνεις εδώ. Ήρθα να συζητήσω κάτι με τον κύριο Βαρσάμι. Ξέρεις τον Ερικό? Όχι. Δηλαδή, δεν τον ήξερα πριν το δικαστήριο, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που τον γνώρισα και ήρθα να του το πω. Δεν σε καταλαβαίνω. Ήθελα να του γνωστοποιήσω πως δεν θα ανοιχτώ άλλη φορά επίθεση υπό μέρους του στο δικαστήριο. Και πως δεν επιτρέπω να μου μιλάει και να μου φέρεται σαν να είμαι καμιά του δρόμου. Η αλήθεια είναι ότι χτυπάς σε προσωπικό επίπεδο στο δικαστήριο. Όπως έκανες και με μένα, που με πίεσες για να πω ότι είναι ικανός για όλα. Και ο Ερίκος δεν ανέχεται εύκολα επιθέσεις εναντίον του. Ούτε εγώ. Γιατί προσπαθώ να κάνω τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν ανέχομαι να με αμφισβητεί και να με κατηγορεί κανείς. Έλα, ρε Άννη. Περιμένω από χτες να μου τηλεφωνήσεις. Θα μου βάλεις και εμένα λίγο καφέ? Ας τον καφέ και μην παίζεις με τα νεύρα μου. Πες μου τι έγινε, κατάφερες να πάρεις την εξέταση από την ξαδέλφη σου? Είσαι φοβερή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εγώ αντίθετα θέλω να το ξεχάσω αμέσως. Και αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Είσαι σπουδαία, φίλη. Η καλύτερη του κόσμου. Δεν ξέρω, το αποτέλεσμα θα το δείξει. Σε προειδοποιώ πάντως πως αυτή είναι η τελευταία χάρη που σου κάνω. Μα δεν σου ζήτησα τίποτα άλλο. Και να μην μου ζητήσεις. Δεν θέλω άλλη συμμετοχή σε αυτή την απάτη. Δεν είναι απάτη, ρε Άννη. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Αλλά τι είναι, Μαριάννα? Μέσον. Για να κερδίσω αυτόν που αγαπάω. Λέγοντάς του ψέματα πως είσαι έγκυος από αυτόν. Ωραίος τρόπος. Στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Έτσι δεν λένε? Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ νιώθω απέσια με όλη αυτή την ιστορία. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να σου ζητήσω τίποτα άλλο. Τώρα όλα θα πάνε μια χαρά. Μακάρι. Θέλω όμως να σου ζητήσω κι εγώ μια χάρη. Πες μου. Αν ομιγέννητο ο Σταύρος ανακαλύψει μια μέρα ότι του είπες ψέματα, ότι αυτή η ιστορία με την εγκυμοσύνη είναι μια απάτη, θέλω να μου υποσχεθείς πως δεν θα του πεις ποτέ πως ήμουνα κι εγώ μπλεγμένη. Δεν χρειάζεται να μου ζητάς αυτή τη χάρη, γιατί δεν θα το ανακαλύψει ποτέ. Αυτό εύχομαι κι εγώ. Επειδή όμως δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρη. Δεν θα το ανακαλύψει. Δεν είμαι ηλίθια, ξέρω να το χειριστώ. Έχει μου λίγη εμπιστοσύνη, ρε γαμώτο. Τον τελευταίο καιρό σε έβλεπα καλύτερα και είχα αρχίσει να σου έχω. Τελευταία όμως με έχεις τρομάξει, Μαριάννα. Επειδή σε αγαπάω όμως, ελπίζω όλη αυτή η ιστορία να μην σου βγει σε κακό. Δεν θα μου βγει, να είσαι σίγουρη. Φεύγεις κιόλας. Δεν θα πιεις τον καφέ που ήθελες? Όχι. Έχω ανάγκη να πάρω λίγο καθαρό αέρα. Εμπρός. Καλημέρα σας. Είστε ο κύριος Πυριώτης? Τι θέλετε? Ονομάζομαι Πρέκας. Άγγελος Πρέκας.
Είχα ραντεβού με τον κύριο Βαρσάμι να του αφήσω ένα βιογραφικό μου και μου είπαν ότι είναι απασχολημένος. Έτσι με παρέπεμψαν σε εσάς. Είστε ο φίλος του Άρη από το Λονδίνο, έτσι. Μάλιστα. Γνώρισα τυχαία τη Ζένια στο δικαστήριο και μόλις έμαθα ότι δεν έχω βρει ακόμα δουλειά στην Ελλάδα, επέμενε να μου κλείσει ραντεβού με τον πατέρα της. Τον κύριο Βαρσάμι εννοώ. Αν επιμένει η Ζένια, δεν γλιτώνει άνθρωπος, σωστά. Κάπως έτσι. Ναι, λοιπόν, ο κύριος Βαρσάμις είναι απασχολημένος αυτόν τον καιρό, γι' αυτό σας στείλανε σε μένα. Δώστε μου το βιογραφικό σας. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πήρατε και με άριστα το μάστερ σας. Ο Άρης το πήρε με λίγαν καλός. Στάθηκα λίγο πιο τυχερός. Ή διαβάσατε λίγο περισσότερο. Μπα, ήταν καθαρά θέμα τύχης. Υπερασπίζεστε τις επιδόσεις του Άρη. Μ' αρέσει αυτό. Ο Άρης είναι φίλος μου. Το βλέπω. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη για τον Ερικό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να σας δει. Και δεν μπορώ να σας δώσω μια υπόσχεση που δεν θα κρατήσω. Το καταλαβαίνω. Θα φροντίσω όμως να φτάσει το βιογραφικό σας στα χέρια του. Δεν χρειάζεται να πιεστείτε. Ήμουν κι εγώ στο δικαστήριο και ξέρω πόσο δύσκολο είναι για όλους. Κυρίως για τον Άρη. Στεναχωρήθηκα πολύ με αυτό που έγινε. Δεν θα ερχόμουν καν αν η Ζένια δεν επέμενε τόσο. Είπαμε από αυτή τη μικρή δεν γλιτώνει κανείς. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά έξω είναι κάποιος κύριος Σταματίου και θέλει να σας δει. Λέει τον Στέλιο Πέτρος. Α, πες του να περιμένει δύο λεπτά. Λοιπόν, κύριε Πρέκα, μόλις μιλήσω με τον Ερίκο θα σας ειδοποιήσω. Σας το λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλετε πρόσθετη έννοια στο κεφάλι σας. Ακόμα και αν δεν το κάνετε θα καταλάβω απόλυτα. Καλή σας μέρα και χάρηκα ειλικρινά που σας γνώρισα. Κι εγώ, παιδί μου, κι εγώ. Άργησες. Γίνεται χαμός έξω από κίνηση. Η κίνηση δεν τελειώνει ποτέ. Αν φύγεις λίγο νωρίτερα, θα είσαι στην ώρα σου. Ο καφές. Πες το. Ένα ουίσκι. Αμέσως. Κύριε Σταματίου, περάστε. Μου φαίνεσαι γνωστός. Γνωριζόμαστε από κάπου. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Ορίστε. Φαίνεστε σαν να σας απασχολεί κάτι. Όλα καλά? Α, ναι. Όλα καλά. Μήπως ξέρετε, παρακαλώ, να μου πείτε πού είναι το γραφείο της Ζένιας? Ναι, είναι η πρώτη πόρτα δεξιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Η Στέλλα μου είπε ότι είσαι μόνος. Τι κάνεις εσύ εδώ? Αν ενοχλώ. Όχι, δεν ενοχλείς. Απλά δεν περιμένας εδώ μετά την τελευταία συζήτηση που είχαμε. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν. Ποιες εκκρεμότητες? Πρώτα απ' όλα ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για όσα είπα στο δικαστήριο. Για ποια ακριβώς? Για το ότι σε θεωρώ ικανό για όλα. Ήταν λάθος μου. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου. Έτσι δεν λένε? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά την απομάκρυνση εκ του εδράνου. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Η Μαρίνα με πίεσε πολύ, το είδες. Και εξάλλου δεν είμαι στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Θέλω απλά να ξέρεις ότι δεν το εννοούσα. Ποιον κοροϊδεύεις, Θάλια, εμένα ή τον εαυτό σου? Κανέναν από τους δύο.
Κι όμως, ξέρεις πολύ καλά ότι το εννοούσες. Γιατί ένα στενόσωνο το παραμικρό για μένα δεν θα έβγαινα αυτά τα λόγια από το στόμα σου. Όσο και αν σε πίεζαν. Όποιος και αν σε πίεζε. Όπως δεν παραδέχτηκες ότι θεωρείς τον Άρη κάνω για φόνο. Και σε αυτό το σημείο σε πίεσε η δικηγόρος, έτσι δεν είναι, Θάλια? Άκουσε με. Σ' άκουσα, τώρα θα ακούσεις εμένα. Κατά βάθος με θεωρείς ικανό για όλα. Και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Ότι η Ζένια και η Αλίκη είχαν δίκιο. Ποτέ δεν με αγάπησες, Θάλια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Και ενώ που ξέρω πως απομακρύνθηκες από μένα με την πρώτη ευκαιρία, ρίχνοντάς μου όλο το φταίξιμο. Ερίκο, έφταξες. Και σου ζήτησα χίλιες φορές συγγνώμη. Και εσύ αντί να με συγχωρέσεις, μου ζήτησες να χωρίσουμε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έκανες και κάτι άλλο. Πολύ χειρότερο. Τι άλλο? Προσέλαβες για δικηγόρα μια γυναίκα που με μισεί θανάσιμα. Γιατί το έκανες αυτό, Θάλια? Σταυρό, εγώ είμαι, άνοιξε μου, σε παρακαλώ. Μήπως ενοχλώ? Όχι. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για το ξέσπασμά μου στην τελευταία μας συνάντηση. Αλλά δεν περίμενα ότι θα με αμφισβητήσεις έτσι. Θα ήθελα να διαβάσεις αυτό. Τι είναι? Η εξέταση αίματος που έκανα που αποδεικνύει ότι είμαι έγκυος. Και ότι δεν σου είπα ψέματα. Δεν χρειάζομαι καμιά απόδειξη. Κι ούτε σε αμφισβήτησα, όπως είπες. Ξέρω ότι ποτέ δεν θα μου έλεγες ψέματα για κάτι τόσο σοβαρό. Αντέδρασες όμως άσχημα. Γιατί ευνηδιάστηκα όταν το έμαθα. Δεν το περίμενα και... η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι έπρεπε να είμαι σίγουρος. Έχεις δίκιο. Εκείνη τη στιγμή νευρίασα, αλλά όταν ηρέμησα κατάλαβα. Και πίστεψέ με, δεν ήθελα να έρθουν έτσι τα πράγματα. Αλλά τώρα έγινε. Καταλαβαίνω ότι αγαπάς τη Θάλια και αυτή η εξέλιξη σου δημιουργεί πρόβλημα. Χαίρομαι που το καταλαβαίνεις. Έτσι μπορούμε πιο εύκολα να βρούμε μια άκρη. Θέλω όμως να καταλάβεις κι εσύ εμένα. Να προσπαθήσεις να δεις τα πράγματα από τη δική μου σκοπιά. Θα προσπαθήσω. Σου υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω, αλλά δεν... Δεν υπάρχει άλλα, Σταύρο. Αυτό το παιδί είναι δημιούργημα της αγάπης μου για σένα. Η πιο αυθεντική έκφρασή του. Αυτός δεν είναι αρκετός λόγος για να... Σε παρακαλώ. Προσπάθησα να καταλάβεις. Όταν έφυγες και έμεινα μόνη μου, σκέφτηκα πάρα πολύ. Κατάλαβα ότι σου δημιουργώ πρόβλημα, κατάλαβα όμως και κάτι άλλο που είναι το πιο σημαντικό. Ότι αυτό το παιδί είναι δικό σου κομμάτι. Και δεν μπορώ να το βγάλω από μέσα μου, δεν μπορώ να το πετάξω. Οπότε αποφάσισα να το κρατήσω. Δεν μπορείς να αποφασίσεις κάτι τέτοιο μόνη σου. Μπορώ. Από τη στιγμή που θα αναλάβω και την ευθύνη, φυσικά και μπορώ. Τι θες να πεις? Ότι δεν πρόκειται να σου ζητήσω τίποτα. Αυτό το παιδί θα το κρατήσω και θα το μεγαλώσω μόνη μου. Δεν πιστεύω να μιλάς σοβαρά. Να τα εννοείς αυτά που λες. Φυσικά και τα εννοώ. Βέβαια θα προτιμούσα να ήμασταν μαζί. Να μπορούσαμε να γίνουμε μια όμορφη αληθινή οικογένεια, αλλά αφού αυτό δεν γίνεται επειδή εσύ δεν το θέλεις. Τουλάχιστον θα κρατήσω το παιδί σου. Και εσύ μπορείς να θεωρήσεις ότι δεν υπάρχει. Μα τι είναι αυτά που λες? Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο? Να ξέρω ότι κάπου μεγαλώνει το παιδί μου και να διαφορώ? Αν δεν θέλεις να συμβεί αυτό, ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορώ. Το είπες και μόνη σου πριν. Υπάρχει η Θάλια που την αγαπάω και με αγαπάει. Πώς μπορείς να πιστεύεις ότι θα κάνουμε οικογένεια μαζί ενώ αγαπάω μια άλλη? Έχεις δίκιο, Σταύρο, αλλά λυπάμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ήδη η απόφασή μου να κρατήσω και να μεγαλώσω αυτό το παιδί μόνη μου χωρίς να σε επιβαρύνω είναι μεγάλη θυσία. Θα μπορούσα να έχω απαιτήσεις από σένα. Αλλά δεν το κάνω επειδή σε αγαπάω.
Και θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Έστω και με τη Θάλια. Αλλά μην τα θέλεις όλα δικά σου. Και να συνεχίσεις τη ζωή σου με τη Θάλια. Και να μην υπάρχει αυτό το παιδί για να μην σου δημιουργεί πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω δεν το έκανα μόνη μου. Μαζί το κάναμε. Κι όσο κι αν σε συμφέρει, δεν θα το θυσιάσω για χάρη σου. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Προσέλαβες για δικηγόρο μια γυναίκα που με μισεί. Που έχει βάλει σκοπό τη ζωή της να με καταστρέψει. Η Μαρίνα θέλει να σε καταστρέψει. Γιατί να το κάνει αυτό? Δεν ξέρεις γιατί. Όχι, δεν έχω ιδέα. Και θα ήθελα πολύ να με εξηγήσεις. Δεν ξέρεις ότι με μισεί. Ότι από τότε που την άφησε περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να με εκδικηθεί. Την άφησες? Τι εννοείς? Είχαμε μια σύντομη σχέση. Την άφησα και άρχισε τις ακρότητες. Το ρίξε στο ποτό, έγινε αλκοολική. Μου έκανε τη ζωή δύσκολη μέχρι να τη δώσω να καταλάβει ότι τελείωσε. Μετά άρχισε να με απειλεί ότι θα με εκδικηθεί. Και εσύ της έδωσες την ευκαιρία, Θάλια. Δεν της έδωσα καμία ευκαιρία. Γιατί απλούστατα δεν είχα ιδέα για το παρελθόν σου μαζί της. Και δεύτερον, δεν την προσέλαβα εγώ. Και περιμένεις να σε πιστέψω. Γιατί να σου πω ψέματα? Γιατί έχετε βάλει σκοπό τη ζωή σας να μας θάψετε οικογενειακώς. Και η Μαρίνα σας ορκίστηκε πως αυτή την αποστολή θα τη φέρει σε πέρας. Πιστεύεις τέτοιο πράγμα για μένα? Ότι είχα τέτοιο σκοπό? Δεν ξέρω τι να πιστέψω, Θάλια. Δεν ξέρω. Αλλά είναι τυχαίο που από όλους τους δικηγόρους Αθήνας βρήκατε αυτή. Δεν την βρήκαμε εμείς. Ο αστυνόμος Μαρκάτος μας την έφερε. Μαρκάτος? Ναι. Εμείς τότε ήμασταν άνω κάτω. Μόλις είχαμε μάθει ότι ο Μιχάλης θα έμενε παράλυτος και δεν είχαμε μυαλό για δικηγόρο. Και μας την πρότεινε ο Μαρκάτος. Το πιστεύω. Πάλι ο Μαρκάτος. Γιατί σου κάνει τόση εντύπωση? Το ρωτάς? Βλέπεις ότι έχει αιμονή εναντίον. Κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να με στριμώξει. Λυπάμαι. Αλλά στορκίζομαι, δεν είχα ιδέα. Το εύχομαι, Θάλια. Το εύχομαι, γιατί τέτοια παγίδα δεν την περίμενα ούτε από το χειρότερο εχθρό μου. Όχι από τη γυναίκα που μέχρι χθες ήθελα να με παντρευτεί. Τέλος πάντων, ας μην ξαναρχίζουμε τα ίδια. Εξάλλου για άλλο λόγο ήρθα. Τι είναι αυτό? Η παραίτησή μου από το περιοδικό. Τι μπορώ να κάνω για εσάς, κυρία Σταματίου? Βρίσκομαι εδώ γιατί ξέχασα κάτι στο καφέ στο Ισόγειο και ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι για κάποιο λόγο το έχετε εσείς. Α. Λέτε γι' αυτό εδώ? Ακριβώς. Πολύ ωραίο κομμάτι. Έχετε καλό γούστο. Ακριβό. Μάλλον τα διαζύγια, οι απιστίες και οι απάτες πάνε καλά. Δεν σας καταλαβαίνω. Μόλις σας είδα, σας αναγνώρισα αμέσως. Είσαστε ο γνωστός κύριος Σταματίου. Ο detective που βλέπουμε συχνά στα παράθυρα των καναλιών. Χαίρομαι που είμαι αναγνωρίσιμος. Δεν κάνει κακό αυτό στη δουλειά σας? Καθόλου. Όταν θέλω, δεν με γνωρίζει κανείς. Σας ευχαριστώ πάντως που φυλάξατε τον ανωτήρα μου. Είναι ο δώρο και είναι πολύτιμος για μένα. Και τώρα να σας αφήσω. Μια στιγμή. Δεν σας ζήτησα μόνο για να σας δώσω πίσω τον αναπτήρα σας. Ξέρω ότι έχουμε μια κοινή γνωστή που σας έχει προσλάβει για μια εξίσου κοινή υπόθεσή μας. Και πάλι δεν σας καταλαβαίνω. Σας έχει προσλάβει η κυρία Λαμπύρη. Αποστολή σας να ψάξετε, να σκαλίσετε, να βρείτε στοιχεία για τον Άρη και τον Ερίκο Βαρσάμι. Μην μπαίνετε στον κόπο να το διαψεύσετε. Αν δεν ήμουν σίγουρος για ό,τι σας είπα, δεν θα σας έφερνα εδώ. Τι θέλετε από μένα, κύριε? Να σας προσλάβω. Και μην μου πείτε το γνωστό τροπάριο ότι είστε επαγγελματίας και
Δεν κάνετε τέτοια πράγματα. Και αν σας το πω. Θα χάσετε πολύτιμο χρόνο. Γιατί πρώτον δεν έχω σκοπό να ελέγξω την επαγγελματική σας ηθική. Και δεύτερον, αν αρνηθείτε, θα βάλω κι εγώ ένα δικό μου detective που θα γίνει η σκιά σας. Θα μου αναφέρει λεπτομερώς την κάθε κίνησή σας. Καθόλου βολικό αυτό, ε. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αποφύγουμε όλο αυτό? Με το να δεχτείτε φυσικά. Και θα πληρωθείτε τρεις φορές. Μία από τη Λαμπύρη και δύο από μένα. Και τι ακριβώς πρέπει να κάνω? Να την κάνετε να πιστέψει ότι εξακολουθείτε να ψάχνετε για λογαριασμό της. Αλλά δεν θα βρείτε ποτέ τίποτα. Μόνο αυτό. Συν ότι δεν θα κάνω τη ζωή σας δύσκολη. Τι λέτε, δεν είναι δελεαστική προσφορά? Ομολογώ ότι είναι. Αλλά θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Έχετε. Ένα λεπτό. Και όσο θα σκέπτεστε, θέλω να έχετε υπόψη σας ότι δεν μ' αρέσει να με απορρίπτουν. Θυμώνω πολύ εύκολα, ξέρετε. Κακό αυτό, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν χρειάζεται να με απειλείτε. Απλώς σας προειδοποιώ. Αν αρνηθείτε, θα φροντίσω να πληγεί η επαγγελματική σας αξιοπιστία. Ανεπανόρθωτα. Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε στον κόπο αυτό. Δέχομαι την προσφορά σας. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήμουν μέσα. Άφησα ένα βιογραφικό μου στον κύριο Πιτιώτη. Βιογραφικό? Ναι. Ψάχνω για δουλειά και η Ζένια κανόνισε να το δώσω. Έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι και προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Εμένα πάλι γιατί μου φάνηκε ότι κρυφάκουγες? Εγώ? Κρυφάκουγα? Ναι, εσύ. Μόλις έστριψα, σε είδα με ταυτί κολλημένο στην πόρτα. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό που λένε για τους καλλιτέχνες. Ότι έχουν μεγάλη φαντασία. Στη δουλειά, όχι στη ζωή. Και μου το παίζε με ένα τρελός γιατί σε είδα. Λυπάμαι, αλλά κάνεις λάθος. Μόλις είχα βγει από το γραφείο και νόμιζα ότι είχα ξεχάσει το κινητό μου μέσα. Ετοιμαζόμουν να μπω να το ζητήσω, αλλά μάλλον το βρήκα. Με παρεξήγησες λοιπόν. Αλλά δεν σε αδικώ. Με μια κοπέλα σαν τη Ζένια δίπλα σου, φυσικό είναι να είσαι μέσα στην ανασφάλεια. Η παρέτησή σου. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν νομίζω ότι έχω πια θέση εδώ μέσα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως το περίμενα, αλλά κατά βάθος ευχόμουν να μην το κάνεις. Το ευχόσουν? Ναι. Γιατί αυτό θα έδειχνε πως μας δίνεις κάποια περιθώρια. Αλλά από ό,τι φαίνεται είσαι αποφασισμένη να βγεις μια και καλή από τη ζωή μου. Εν πάση περιπτώσει, αν ήθελα να φύγεις, θα στο ζητούσα εγώ ίδιος. Για να μην το κάνω, σημαίνει ότι σε χρειάζομαι στη δουλειά. Γι' αυτό και η παραίτησή σου δεν γίνεται δεκτή. Δεν με χρειάζεσαι. Έχεις την Αλίκη. Μπορεί να πάρει αυτή τη θέση μου. Αν και από ό,τι κατάλαβα, την έχει πάρει ήδη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Αλίκη. Σου εξήγησα πως η Αλίκη κάλυψε το δικό σου κενό με τη δική μου συγκατάθεση. Και της αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε χρειάζομαι στη δουλειά. Δεν σου έδωσα αυτή τη θέση τα άλλα επειδή ήμασταν μαζί. Αλλά επειδή την αξίζεις. Γι' αυτό και θα την κρατήσεις. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες. Και σε ευχαριστώ. Αλλά δεν είναι το σωστό και το ξέρεις. Κάνεις λάθος. Το σωστό είναι να κρατήσεις τη θέση που σου ανήκει. Γι' αυτό γύρνα στη δουλειά σου και το ξεχνάμε. Μα δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω? Ότι δεν έχει να κάνει με το αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν θα αντέχω να συναντιόμαστε εδώ μέσα. Να βλεπόμαστε, να συνεργαζόμαστε ύστερα από όλα αυτά που έγιναν. Δεν θα βλεπόμαστε, Θάλια. Δεν θα βλεπόμαστε. Θα φροντίσω να τα αποφύγουμε. Αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να μιλάμε για τη δουλειά και το ξέρεις. Δεν γίνεται όμως να μαλώνουμε στο δικαστήριο και μετά να συζητάμε για την φωτογράφηση της καλοκαιρινής κολεξιών σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Εγώ δεν θέλησα ποτέ να μαλώσουμε, Θάλια. Ναι, αυτό έγινε όμως. Και δεν αλλάζει. Ας μην τα ξανασυζητάμε όλα αυτά, δεν έχει νόημα. Και αν δεν δεχτείς την παρέτησή μου, είναι κάτι που το έχω αποφασίσει και δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Σου εύχομαι καλή τύχη. Και σε ευχαριστώ. Για όλα. Το παιδί μου δεν το συγχώρεσε. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Πώς το ξέρετε, μάνα. Πώς μπορείτε να είστε τόσο σίγουροι. Είμαι σίγουρη. Γιατί ο Άρης Βαρσάμπης πήγε να τον σκοτώσει. Και τον άφησε ανάπηρο. Δεν νοιάζεσαι για μένα, δεν περνάς από το στούντιο και έχουμε να βγούμε και μια εβδομάδα. Σου είπα είχα δουλειά. Τώρα κορυδευόμαστε. Δεν είναι αυτό και το ξέρεις. Απλώς τώρα τελευταία έχεις καινούργια στα σχολεία. Δεν κατάλαβα. Για το αδερφού σου μιλάω. Που ό,τι σύμπτωση, όπου και να πάω, το βλέπω μπροστά μου. Το νομίζω. Προσπαθώ να σας βοηθήσω και να βεβαιωθώ πως η δουλειά που ανέλαβα θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Που είναι να μπει ο Άρης στη φυλακή. Ακριβώς. Γιατί μόνο έτσι θα δικαιωθεί ο Μιχάλης. Λες ψέματα, Μαρίνα. Ήσουν η πρώτη που είπες ψέματα και επηρέασες και τη μάνα μου να το κάνει. Δεν σε ενδιαφέρει να δικαιωθεί ο Μιχάλης, ούτε να μπει ο πραγματικός ένοχος στη φυλακή. Αυτή τη δίκη την ανέλαβες για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ο μοναδικός σου σκοπός είναι να εκδικηθείς τον Ερίκο και μάλιστα εις βάρος μας.